Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, για την συνέχεια της εκπομπής μας, Aven FM, Κεντρική Μακεδονία από τους 97 και 7. Λοιπόν, και όπως έχουμε προαναγγείλει στο στούντιο, ήδη και όπως βλέπετε εσείς, έχουμε τους εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου της Αλεξάνδρειας, των Αγροτών, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Αλεξάνδρειας, τον Νίκο Καμανά και τον Παναγιώτη Μεσαλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από τον πρόεδρο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές ποιος είναι ο Νίκος Καμανάς και ποιος είναι ο Παναγιώτης Μεσαλάς. Για όσους σας γνωρίζουν, βέβαια σας γνωρίζουν περισσότερο, αλλά ενδεχόμενα για κάποιους. Έτσι. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Λίγο, αν θέλεις, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Ναι, εκεί είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, Στέλιο, στο τηλέφωνο εσύ. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στη βιομηχανία ζάχαρης. Συνέχισε το λίγο. Ωραία, Στέλιο. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στην βιομηχανία ζάχαρης, οι οποίες θεωρούνται αρνητικές. Λίγες ημέρες πριν, ο επενδυτής, μάλιστα... Επαναλαμβάνω, λοιπόν, λίγες ημέρες πριν, ο επενδυτής, αφού είχε κάνει μία συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Επιλογές των Σερών, όπου εκεί προανήγγειλε και δήλωνε ότι δεν θα έχουμε λειτουργία της βιομηχανίας της βιομηχανίας δεν θα λειτουργήσει στη βιομηχανία του Πλατέως παρά στο Σερών. Ενώ 2 μήνες πριν περίπου είχε δηλώσει ότι θα ανάψει το καμίνι του Πλατέως. Δευτέρα σας κάλεσε, δεν ξέρω αν ήσταν και εσείς εκεί. Καλεστήκαμε σαν τεχνοπαραγωγή, όχι σαν αγροτικό σύλλογο. Καλεστήκαμε σαν παραγωγή. Παραβρεθήκαμε σε εργοστάσιο μαζί με άλλους συναδέλφους. Πηγαίναμε εκεί προκειμένου να ακούσουμε τιμολόγιο, προκειμένου να ακούσουμε το σχέδιο του επενδυτή για την καλλιεργητική περίοδο την επόμενη. Δεν είχατε ενημερωθεί εσείς, Παναγιώτη, ότι. Δεν είχατε πληροφορηθεί αυτό που είχε πει λίγες ημέρες πριν. Θέλαμε να ρωτήσουμε λεπτομέρειες για αυτό που είπε ότι δεν θα δουλέψει το Πλατέως αλλά το Σερών. Για ποιο λόγο το έκανε, πώς το αποφάσισε τέλος πάντων και τι θα γίνουν με τα τέφλα που θα σπαρθούν στην περιοχή μας. Θα μεταφερθούν στις Σέρες για να επεξεργαστούν. Το μεταφορικό, ποιος θα το. Όλες οι λεπτομέρειες της καλλιέργειας από εδώ και πέρα. Όπως είπες και εσύ, ξέραμε αρχικά ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος νίκιασε τα 2 εργοστάσια για κάποια χρόνια με μια επιλογή οψιών αγοράς, θα λειτουργούσε αρχικά το εργοστάσιο του Πλατέως. Αυτό ήταν το πιο λογικό για μας, γιατί το εργοστάσιο του Πλατέως δούλευε πριν από 13 μήνες. Από σήμερα, Ιανουάριο του 2020, 13 μήνες πριν το εργοστάσιο δούλευε στο Πλατή. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, ναι. Ναι. Το εργοστάσιο του Σερών έχει 8 χρόνια να λειτουργήσει. 8. Δεν πέρασε την πύλη καρότσα παντζαριού τέφλων στο εργοστάσιο του Σερών. Και εδώ δούλευε πριν από 14 μήνες. Τέλος πάντων, ήταν έτοιμο και να ξαναλειτουργούσε. Ερχόταν τέφλα από το εργοστάσιο είναι αυτό. Σερών στο δικό μας εργοστάσιο, του Πλατέως. Και τα προηγούμενα χρόνια τα τέφλα που καλλιεργήθηκαν στις Σέρες επεξεργάστηκαν στο Πλατή. Λογικό ήταν ότι θα δούλευε το Πλατή. Έτσι μας έλεγε πριν. Να κλείσει η συμφωνία. Κλείνοντας τη συμφωνία και μαζεύοντάς μας, καλώντας μας τη Δευτέρα, αντί να μας πει ότι εντάξει, δεν μπορώ να δουλέψω το Πλατή για τον ΑΒ λόγο, μπορώ το Σερών, αλλά τα δικά σας τα τέφλα θα τα μεταφέρω έτσι, θα πληρωθείτε έτσι, θα πάρετε αυτά τα σπόρια, θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο, τίποτα. Κάλεσε τους παραγωγούς σαν πρόβατα, πραγματικά. Ήμασταν σαν πρόβατα. Ντράπηκα εγώ προσωπικά, σαν Παναγιώτης Μεσαλάς, και όχι σαν εκπρόσωπος των αγροτών. Εγώ προσωπικά ντράπηκα για την κατάσταση που αντίκρισε εκεί πέρα. Πήρε τους παραγωγούς βόλτα μέσα στο εργοστάσιο Πλατέως για να τους αποδείξει ότι το εργοστάσιο Πλατέως δεν είναι ικανό να επεξεργαστεί τέφλα φέτος και μας είπε μετά: ελάτε στις Σέρες να δείτε πόσο πιο καλά είναι τα πράγματα εκεί. Δηλαδή να πάμε μια βόλτα στο Πλατή, να πάμε μια βόλτα στις Σέρες και εμείς οι παραγωγοί να κρίνουμε ότι το εργοστάσιο του Σερών είναι καταλληλότερο για να επεξεργαστεί το τέφλα. Το εργοστάσιο Πλατέως. Από ό,τι είδαμε, οι πιο εμπειροί από μένα είπαν ότι απλά θέλει ένα πλήσιμο και ένα καθάρισμα. Τώρα, πού θέλει να το πάει ο άνθρωπος, αυτό δεν ξέρω. Την κατάσταση. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο παραγωγικός νομός, αυτός ο παραγωγικός κάμπος, χάνει ακόμα μια καλλιέργεια.
Όταν πας να ακούσεις τιμολόγιο και δεν σου λέει ότι εγώ τα τέφλα σου θα σου τα πάρω, θα τα μεταφέρω με τρένα, θα τα μεταφέρω με φορτηγά. Δεν σου δίνει το πλάνο του για την καλλιέργεια. Βάζεις και σε σκέψεις ότι άλλα έλεγε πριν να νοικιάσει τα εργοστάσια και άλλα λέει τώρα, σου δίνει απευθείας ότι δεν πρόκειται να καλλιεργηθεί τέφλα στην περιοχή μας. Θα μας δώσει κάποιο τιμολόγιο, πιστεύω. Είμαι σίγουρος βασικά ότι θα μας δώσει κάποιο τιμολόγιο. Στο οποίο θέλεις κάτι να ρωτήσεις. Δεν θα συμβεί. Ναι, εντάξει, να τελειώσω. Ναι, όχι, όχι. Αυτά έτσι, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσουμε και να συζητήσουμε. Αυτά, ναι, θα ρωτήσουμε πολλά. Αυτά είδα εγώ τη Δευτέρα. Αυτά είδα τη Δευτέρα. Ό,τι του ρωτούσαμε, απαντούσε άλλα. Εάν του ρωτήσαμε, για παράδειγμα, για πώς θα γίνει. Τι εγγυήσεις δίνει για την πληρωμή των τέφλων. Θα τα πληρώσει μέχρι τέλος της χρονιάς, θα τα πληρώσει μετά από ένα χρόνο. Απλά μας ανέφερε ότι θα γίνει μια συμβολιακή με την Συνεταιριστική Τράπεζα Ασσερών, με την Κεντρική Μακεδονία τώρα, όπως λέγεται. Και ότι η εγγύηση, λέει, που έχετε είναι ότι αύξησε το μετοχικό μου κεφάλαιο κατά 5 εκατομμύρια. Τώρα τον άκουγαν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι πολλοί σηκώθηκαν από το χωράφι και πήγαν για να τον ακούσουν. Περίμεναν να γυρίσουν στο σπίτι με μια απάντηση, να πούνε στην οικογένεια ότι θα σπείρουμε φέτος τέφλα γιατί αυτό και αυτό και αυτό. Και ο άνθρωπος έλεγε ότι έκανα μια αύξηση με το χείο κεφαλαίου 5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτό, λέει, σας δίνει την εγγύηση ότι θα πληρωθείτε τα τέφλα σας. Δηλαδή. Πού κολλάει τώρα η αύξηση του μετοχικού. Θα πρέπει μάλλον εμείς να επεξεργαστούμε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ότι αρχίσει σαν εγγύηση για να σπείρουμε τέφλα. Μάλλον κάτι τέτοιο νομίζω. Δηλαδή. Δεν μ' άρεσε καθόλου η συζήτηση που είχαμε εκεί πέρα. Προσωπική άποψη, εντάξει. Γιατί δεν είχαμε καλεστεί σαν αγροτικό σύλλογο, καλεστήκαμε σαν τυφλοπαραγωγή. Και έτυχε να είμαι μόνο εγώ από τους παρόντες εκεί. Τώρα κάτι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα τώρα ζούμε ένα δίμηνο, μια εξέλιξη πρωτόγνωρη για την περιοχή από την μέρα που έγινε, πότε ήταν το Νοέμβριο, πότε ήταν. Τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου άρχισε. Η σύσκεψη με τον παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας από τα βασικά στελέχη της κυβέρνησης. Ναι. Και υποσχέθηκε εδώ μερικά πράγματα τα οποία από την πρώτη στιγμή φαινόταν ότι είναι ανέφικτα. Ο επενδυτής, ο κύριος Καραχαράς, είναι ένα ρολεμανάκι σε αυτό, έτσι. Κακώς δίνουμε τόσο πολύ σημασία στα λεγόμενά του, στις πράξεις του κτλ. Θέλει να κάνει μια δουλειά δικά του, να οικονομήσει, δεν ξέρω τι να κάνει. Οι ευθύνες είναι σε κυβερνητικό επίπεδο. Ξέρετε ότι παραλίγο να παραβληθεί σε εκείνη τη σύσκεψη ο κ. Μητσοτάκης, πρωθυπουργός. Ναι, όντως κάτι είχε συμβεί εκείνη τη μέρα. Να εκτεθεί δηλαδή συνολικά. Ήταν προβλέψιμη η πορεία. Εμείς το λέγαμε εδώ δύο μήνες. Σας ψιλοψάχναμε και λίγο, δεν εμφανιζόταν κανένας σε αυτό το διάστημα των δύο μηνών. Και έχουμε πολύ δραματικές εξελίξεις. Δηλαδή είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα ο κ. Καθανάσης, άλλα τη λέει τη μια μέρα, άλλα λέει την άλλη. Και τώρα εσείς ξεσηκωθήκατε μόνο από το γεγονός ότι θα φύγει και θα πάει στις Σέρες. Στις Σέρες εδρεύει μια σοβαρή πολιτική οικογένεια της Ελλάδας. Το έχετε υπόψη σας. Ναι. Έτσι. Ναι. Η έδρα της τράπεζας αυτής της συνεταιριστικής είναι στις Σέρες. Και πιθανόν να τρέχουν και άλλα πράγματα. Έτσι. Εγώ εξακολουθώ να επιμένω στην άποψη ότι δεν θα γίνει πρωτογενή παραγωγή στην Ελλάδα. Δεν θα μπορέσει να γίνει. Με αυτά, και δεν είναι πρόβλεψη μαντική, είναι από τα συφραζόμενα και από τα γεγονότα που τρέχουν, ας πούμε. Εδώ θα πρέπει να φροντίσετε, και πιστεύω θα το κάνετε τώρα αύριο που θα έρθει ο Βορύδης εδώ, να ξαναγίνει μια παρέμβαση κυβερνητική. Mm. Και δεν μπορούν με τόσο ελαφρά τη συνείδηση και την καρδία κυβερνητικά στελέχη υψηλού επίπεδου, όπως είναι ο κύριος Γεωργιάδης, να λένε μεγαλοστομίες, οι οποίες για έναν στοιχειωδός γνώστη της κατάστασης βιομηχανίας αφιζητούνταν από την πρώτη στιγμή. Εμείς τα αφιζητήσαμε την πρώτη στιγμή. Ότι σε πολύ συνέντευξη, δύσκολα σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Καραθανάσης στο Στέλιο, και την ημέρα, και είναι αναρτημένη βέβαια. Τον ψιλορωτάω λίγο. Τον ρωτάει. Έτσι. Και αλλά δεν θέλουμε να μπούμε από την πρώτη στιγμή σε κρίσεις, γιατί θέλουμε να ανοίξει το εργοστάσιο, να δουλέψει, να αυτό κάνει ένα αρχικό εξυπνακισμού και ξέρω εγώ. Είχαμε τις αυσκολίες μας. Αλλά είδαμε στην πορεία ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά όταν σου μιλάνε και σου λένε ότι θα συνεχίσουμε την καλλιέργεια, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια και μετά βλέπουμε, θες να το πιστέψεις και εσύ. Και λες, ναι, μα όταν έρχεται ο αρμόδιος. Ενδόμηχα θες να το πιστέψεις. Τι να κάνεις. Μα και εμείς αυτό θέλουμε. Και αυτό, όπως είπε και ο Στέλιος, και εμείς αυτό θέλουμε, γι' αυτό και δεν ξεκινήσαμε, ας πούμε, την κριτική, την έντονη, γιατί και εμείς πιστεύουμε ότι θα έρθουμε εδώ που βρισκόμαστε. Έστω και μία περίπτωση να υπάρχει, ας την προσπαθήσουμε. Ναι, ας προσπαθήσουμε. Έτσι, αυτό δηλαδή ήταν που επιζητούσαμε όλοι μας, διότι η βιομηχανία αυτή δεν αφορά, ξέρω εγώ, μόνο τον Παναγιώτη, ξέρω, τον Νίκο, τον Στέλιο, τον Τάσο. Είναι η περιουσία του. Είναι η περιουσία
καταρχάς, του Δήμου μας. Του Δήμου μας, έτσι. Των πολιτών. Είναι περιουσία των πολιτών του Δήμου, της Συμμαθίας, της χώρας. Δηλαδή δεν είναι ένα. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο έγραψε ιστορία και το οποίο. Μια παραγωγή την οποία οφείλουμε να την διατηρήσουμε στον βαθμό που θα μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε για πολλούς λόγους. Είναι και ένα προϊόν εθνικό η ζάχαρη. Δηλαδή, είναι μπορεί μια και... εναλλακτική καλλιέργεια για μας. Ακριβώς. Σαν επαγγελματίες. Να πάμε λίγο στο εσωτερικό. Γίνονται διάφορα περίεργα πράγματα. Έτσι. Το εργοστάσιο αυτά νοικιάστηκαν 28 μήνες στα δύο σερών με 200.000. Είναι ένα αστείο ποσό για αυτά. Αλλά είπαμε τέλος πάντων, αν είναι να είναι παραγωγικό, κάτι θα πάρει και δωρεάν κτλ. Από εκεί και πέρα αρχίζαν τα παρατράγωδα. Εδώ δεν έγινε παραλαβή. Το ξέρετε ότι στις αποθήκες του εργοστασίου Πλατέως υπάρχουν ανταλλακτικά και διάφορα μηχανήματα εκατομμυρίων. Ναι. Δεν έγινε απογραφή. Υπάρχουν 13.000 κωδικοί. 13.000 κωδικοί. Μηχανήματα αξίας μεγάλης. Το πιο πρόσφατο... Και δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει απογραφή. Με ευθύνη του Άδωνη Γεωργιάδη, επαναλαμβάνω και το πρόσωπο αυτό, με επιφύλαξη λέει, πάρε τα κλειδιά και μπες μέσα. Υπουργός, καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Η διοίκηση της ζάχαρης δεν φαίνεται πουθενά. Υπάρχει διοίκηση. Είχαν βάλει κάποια εταιρεία, νομίζω, να κάνει καταμέτρηση των. Η οποία έφυγε. Μόλις είδε το στρομακτικό αυτό. Δεν μπορούσε να κάνει εύκολα την καταμέτρηση. Δεν μπορούσε να κάνει εύκολα την καταμέτρηση. Από ό,τι ξέρω, Θέλαν να κάνουν καταμέτρηση μηχανημάτων, υλικών, ανταλλακτικών, δεν ξέρω τι θέλαν να κάνουν, δεν είμαστε αρμόδιοι σε αυτό το θέμα. Για να γίνει παράδοση παραλαβή. Και... 13.000 κωδικοί, Νίκο, ξέρετε τι σημαίνει. Θέλει να είναι και ένα συνεργείο μεγάλο για αρκετές μέρες για να μπορεί να καταγράψει. Μα είπαν ότι σε ένα μήνα δεν μπορεί να κάνει να τελειώσει τη δουλειά του αυτή. Έτσι μάθαμε. Ήθελε πάνω από 3-4 μήνες. Ήθελε σε ένα μήνα πρέπει να τελειώσει την καταγραφή. Και με ευθύνη ο υπουργός λέει: πάρτα, πάρ το κλειδί και μπες με τις αποθήκες. Και μας λέει μάλιστα ο κ. Καρθανάσης ότι μια ξένη εταιρεία ζήτησε τη συμβουλή του και του συμβούλεψαν ότι συμφέρει πιο καλά να ανοίξει το εργοστάσιο του Σερών παρά το εργοστάσιο Πλατέως. Ενώ για να γίνει μια απογραφή σε ένα εργοστάσιο χρειάζονται 3 μήνες. Η εταιρεία αυτή τον απάντησε μέσα σε μια εβδομάδα. Πληρώνεις και λες, βγάλε αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτά. Ιδιωτική είναι. Τώρα, στο αυριανό, την Παρασκευή, βασικά πρέπει να σημειώσουμε οπωσδήποτε ότι αυτή η προσπάθεια που θα γίνει αύριο για να έρθουμε σε επαφή με τον Υπουργό, μαζί με τους φορείς, τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, δεν θέλουμε με τίποτα να καπελώσουμε την προσπάθεια που γίνεται για να έρθει ο Υπουργός στην Πέρια. Όχι, βέβαια. Γιατί ο Υπουργός στην Πέρια θα έρθει καλεσμένος από έναν αγροτικό σύλλογο του δίπλα νομού, του δίπλα Δήμου, και θα έρθει για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά και εμάς. Εμείς αρχικά ήμασταν καλεσμένοι σαν σύλλογος να παρευρεθούμε στη συνάντηση. Αλλά ήρθε και η εξέλιξη αυτή με τη βιομηχανία ζάχαρης μέσα στη βδομάδα. Και εμείς μια παρέμβαση. Οπότε θα κάνουμε τα πάντα για να μην το ένα καπελώσει το άλλο. Με τίποτα. Δεν να μην μπλεχτούν. Θα δούμε πώς θα γίνει η συνάντηση. Δεν νομίζω. Τώρα τι αυρότητες είναι αυτές οι οποίες, δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα. Εντάξει, κοίταξε λίγο. Δηλαδή μέσα στην συμβολή ο Ρεφίδη μπορεί να πέντε λεπτά να πείτε. Κάνανε μια προσπάθεια για να φέρουν τον Τι θα σπάσει, μπορείς να καταλαβαίνει τίποτα. Είναι σκληρός πολιτικός. Τι αυρότητες είναι αυτές από ένα αγροτικό σύλλογο, πώς θα μπλέξουμε τα πράγματα. Όχι, Στέλιο, για σωστά λένε παιδιά. Μια χαρά, τα απολαμβάνει κι όλος ο Βορύδης. Όχι, όχι. Συναδέρφους, όχι του Βορύδη. Όχι του Βορύδη θα του πέσουν πολλά. Όχι, όχι. Για το σεβασμό για τον άλλον αγροτικό σύλλογο. Μην φανεί ότι θέλουν να καπελώσουν το δικό του αγρό. Αρχικώς έρχεται για την κουβέντα του Ρουδακίνου και θα πούμε το Ρουδακίνο και θα... Μπούμε και εμείς στην κουβέντα λίγο. Τα αγροτικά ζητήματα δεν λύνονται. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Φυσικά. Είναι μια συνολική πολιτική αγροτική πρέπει να υπάρχει. Και πρέπει να. Παραγωγής είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Ναι, το γνωρίζετε πολύ καλά. Το γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά. Τι θα πούν για τα αγροτικά, τόσοι σκέψεις κάνουν. Και κάθε χρόνο οι τιμές πέφτουν παρακάτω. Όσο πιο πολλές γίνονται, τόσο χειρότερα πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Από τον Νίκο το Φυλαχτάκη, θα επικοινωνήσει τώρα ο Νίκος. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων, των εποχικών εργαζομένων. Θέλει λοιπόν να κάνει μια παρέμβαση. Νομίζω ότι. Φυσικά. Έτσι. Περιμένουμε να καλέσει το νούμερο τώρα ο Νίκος για να βγει και για να τον έχουμε. Και είπα λίγο προηγουμένως, Παναγιώτη, ότι και ο Δήμαρχος θα είναι και ο Δήμαρχος μαζί. Ναι, θα είναι και ο Δήμαρχος. Οπότε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο αμέσως. Θα πάρει μετά. Και νομίζω θα μιλήσει και ο Δήμαρχος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μόλις θα κλείσουμε με τον Νίκο το Φυλαχτάκη, ναι, τότε... Ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Νίκο το Φυλαχτάκη. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα και στο πάνελ, στους φίλους και συναγωνιστές αγρότες.
Θέλω να κάνω λίγο μια παρέμβαση για αυτή την παροδία που ήταν του κύριου Καραθανάση στο Πάρτο Πλατέως. Καταρχήν έχει πάρει κάποιους ανθρώπους και τους αγρότες, που οι άνθρωποι δεν έχουν και την τεχνογνωσία να κρίνουν εάν το εργοστάσιο δουλέψει. Μπορεί να δουλέψει, δεν κατάσταση είναι στα μηχανήματα, έτσι. Ούτε μηχανολόγοι είναι οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να έχουμε τις γνώσεις. Αυτό το εργοστάσιο το κάναμε εμείς στη συντήρηση για να δουλέψει το 18. Που μία, όταν γίνεται μία συντήρηση, δεν γίνεται για 10 ή 20 μέρες, γίνεται για να δουλέψει το εργοστάσιο κάποιου μήνες. Αυτό το εργοστάσιο δούλεψε για 20 μέρες τότε. Που σημαίνει ότι το εργοστάσιο μπορούσε να δουλέψει άλλους 3-4 μήνες. Και σταμάτησε γιατί τα μηχανήματα μπορούν να λειτουργήσουν. Το δεύτερο που θέλω να πω για τον κύριο Καραθανάση και δημοσίως από την εκπομπή σας, το καλό αυτό να του πείτε, να βγει, ότι αν θέλει 5 εκατομμύρια των Σερών και 15 του Πλατέως, ας δώσει τα 5 εκατομμύρια σε εμάς, στους εργαζόμενους, και να το κάνουμε συντήρηση στο εργοστάσιο, να το βάλουμε σε λειτουργία με 5 εκατομμύρια. Δεν μας έχει πει ποια εταιρεία είναι αυτή, ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν, τι τεχνογνωσία έχουν. Γιατί από το τεχνικό τμήμα της βιομηχανίας δεν πήρε μια έκθεση για το τι χρειάζεται να κοστολογήσει το εργοστάσιο να δουλέψει. Γιατί δεν το έχει κάνει αυτό. Δεν έχουμε μάθει. Στέλιο, συγγνώμη λίγο. Νίκο, συγγνώμη λίγο. Στέλιο, ναι, βάζει μια πολύ σωστή παράμετρο τώρα ο Νίκος. Που λέει ότι αν λέει 15 εκατομμύρια, δώσε μας τα 5 και εμείς θα το κάνουμε και θα είναι έτοιμο. Ναι, εντάξει, είναι εξόρθαλμο τώρα ότι ο κύριος Καραθανάσης με διάφορα προσχήματα θέλει να πάει στις Σέρες για λόγους δεν ξέρω. Είπα κάτι ότι από εκεί είναι μια μεγάλη πολιτική οικογένεια, πιθανόν να θέλουν να του. Δεν είναι αντικειμενικά τα κριτήρια, είναι άλλα. Τέλος πάντων. Και Τάσο, δεν ξέρω ποια είναι η συμφωνία που κάνουν πώς πήρε τα εργοστάσια, αλλά νομίζω αυτό ήταν να δουλέψουν και τα δύο εργοστάσια. Από τη στιγμή που δεν δουλεύει το Πλατέως, γιατί έχει πάρει το τμήμα της συσκευασίας, έχει πάρει τις αποθήκες υλικών, που οι αποθήκες υλικών είναι για το εργοστάσιο του Πλατέως. Έχει υλικά ή για τα μηχανήματα του εργοστάσιου του Πλατέως. Δεν είναι για το Σέρον, δεν είναι για μηχανήματα. Για ποιο λόγο έχει πάρει τα κλειδιά και χρησιμοποιεί αυτά τα υλικά. Από τις πληροφορίες που έχουμε πάντα, έτσι. Βασική. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες, Νίκο, έτσι είναι ακριβώς. Με ευθύνη του ιδίου του Υπουργού Πρωτοφανές, δηλαδή, είναι από πολιτικής πλευράς και από οι υπουργοί συνήθως φυλάγονται, δεν εκτίθενται εύκολα. Ο κύριος Γεωργιάδης εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και έδωσε εντολή να, χωρίς να γίνει απογραφή των υλικών στο εργοστάσιο Πλατέως, δώστε το κλειδί στον και δεν είναι μόνο αυτό, Στέλιο. Πριν γίνει απογραφή, το εργοστάσιο του σχεδιαστήριου δούλευε και συσκεύαζε ζάχαρη, χωρίς καν να γίνει παραλαβή. Χωρίς καν και δεν ξέρουμε με τι υλικά τα συσκεύασε. Δηλαδή, άμα ήταν τη βιομηχανία. Τέλο πάντων, έχουν γίνει κάποια άλλα παρατράγουδα τώρα, δεν είναι τη ώρα. Και με τα υλικά συσκευασία, με τα αυτά κτλ. Γιατί μα παρακολουθεί πολλοί κόσμο τώρα. Εδώ γίνονται διάφορα οικονομικά αυτά. Μην φάμε εμεί καμιά γουλή στο τέλο. Το κουβάρι είναι τελικά. Γιατί την πληρώνουν πάντα ειλικρινεί, την πληρώνουν. Πάντως αυτό που θέλω να τονίσω, καλούμε σαν Σωματείο Εργαζόμενων του κύριου Καραθανάση με 5 εκατομμύρια και υπογράφουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε εμείς το εργοστάσιο, να το συντηρήσουμε και να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Μάλιστα. Θες να οικονομήσεις φιλαρτάκι, πέντε βγολά. Μα θα βγάλω. Με καμιά 200.000 νομίζω μπαίνει προς. Θα βγάλω, Στέλιο. Νίκο μου, καταλαβαίνω πολύ καλά την λογική. Αυτά τα λεφτά είναι των αγροτών. Αυτά χτίστηκαν με τον υδρότα των αγροτών. Και τα ξεπούλησαν, τα βορήσανε. Εγώ αυτό ξέρω. Και καλό τους βουλευτές που ήμουν στην επικοινωνία και τώρα ξαφνικά ότι τηλέφωνα μας σηκώνουν, ότι τα μηνύματα μας απαντάνε, μας έχουν ξεχάσει. Άλλα μας λέγανε τα Χριστούγεννα και άλλα γύρισαν τώρα με τηλέφωνα μας σηκώνουν. Καλό είναι που έγινε αυτή, δόθηκε αυτή η δημοσιότητα. Τώρα δεν θέλω να ευλογήσουμε τα γέννη μας και εμείς εδώ κάναμε 4-5 εκπομπές και άλλοι δηλαδή. Και μπήκε γιατί πήγε να περάσει στα μουλουχτά όλη αυτή η ιστορία και με ψεύτικα επιχειρήματα. Και με ψεύτικα επιχειρήματα. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι εκπομπές θα σταθούν αφορμή και αφετηρία για να ξανατεθεί το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις και να λειτουργήσουν τα πράγματα προς όφελος των παραγωγών, των εργαζομένων και τέλος πάντων της κοινωνίας εδώ της περιοχής. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Νίκο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και αν θες να πεις κάτι στη συνέχεια, ξαναπάρε τηλέφωνο. Ναι. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή. Λοιπόν, είναι η άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι και αυτοί, ας πούμε, έχουν τα συμφέροντά τους εκεί εντός
θεμητά δηλαδή, οι οποίοι μένουν όλοι εκτεθειμένοι με ανόητες κατ' εμέ πολιτικές και επιχειρηματικές κινήσεις, οι οποίες εκθέτουν πολύ κόσμο και καταστρέφουν στην ουσία μια παραγωγή. Λοιπόν, να πάμε σε ένα γρήγορο διαλυματάκι και να επιστρέψουμε για να δούμε αν θα παρέμει και ο κύριος Δήμαρχος. Ναι. Έτσι, να δώσουμε δυνατότητα στον κύριο Δήμαρχο για να επικοινωνήσει μαζί μας. Έτσι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, φίλες και φίλοι, για ένα-δύο λεπτά και επιστροφή. Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε και τον Δήμαρχο της Αλεξάνδρειας, τον κύριο Παναγιώτη Κυρίν, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και χρόνια πολλά, βεβαίως, γιατί δεν έτυχε. Χρόνια πολλά. Εδώ στο στούντιο, βεβαίως, βρίσκονται και οι εκπρόσωποι των αγροτών, ο πρόεδρος ο Νίκος Καμανάς και ο αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Μεσαλάς. Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε βεβαίως το θέμα αυτό το τεράστιο που έχει δημιουργηθεί με την βιομηχανία της ζάχαρης, όπου βάσει των δηλώσεων που είχε κάνει ο κύριος επενδυτής, ο κύριος Καραθανάσης, αλλά και ο ίδιος υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, δύο μήνες πριν, ότι θα ανοίξει το αθανάπιστο καμίνι στο πλατή. Τελικά βλέπουμε ότι καμίνι δεν ανάβει. Αύριο θα υπάρχει μία παρουσία του Υπουργού. Οι αγρότες εδώ μας είπαν ότι εσείς είσαι στο πλευρό τους. Πείτε μας λοιπόν για την υπόθεση αυτή, κύριε Δήμαρχε, τι γνωρίζετε εσείς, αν γνωρίζετε κάτι περισσότερο. Είμαι και εγώ τους εκπροσώπους των αγροτών που βρίσκονται εκεί. Είναι πράγματι παιδιά που γνωρίζουν το θέμα. Γενικώς γνωρίζουν τα θέματα της αγροτιάς. Τα υπερασπίζονται με πάθος. Και αυτό τους θυμά ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα του εργοστασίου της ζάχαρης, είναι γεγονός πως υπάρχει μια ανακολουθία από πλευράς κράτους αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ανακολουθία από ανθρώπους οι οποίοι πριν λίγο καιρό υποσχέθηκαν άλλα πράγματα και έρχονται τώρα, αφού ενδεχομένως δεν θα μελετήσαν το θέμα λίγο καλύτερα, να μας πούν διαφορετικά πράγματα. Τότε η πρώτη τους τοποθέτηση, πριν δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέσα στο πνεύμα της αισιοδοξίας και της συνέχισης της λειτουργίας του εργοστασίου και σήμερα μας λένε ξαφνικά ότι μπαίνει λουκέτο. Αυτό, αν δεν είναι ανακολουθία, τι άλλο είναι. Περίμενα λίγο πιο υπεύθυνη στάση από τους ανθρώπους αυτούς και από τους υπουργούς. Τώρα, να πάμε στο θέμα της τεπλοκαλλιέργειας. Μπορεί να μιλάμε για τεπλοκαλλιέργεια, μπορεί να μιλάμε για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια η οποία αφορά πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας. Όμως, αυτό που έχει για μένα ιδιαιτερότερη, αν θέλετε, σημασία είναι οι συνέπειες που έχει η συνέχιση μία αυτής της καλλιέργειας στις υπόλοιπες καλλιέργειες, στις υπόλοιπες αεροτριές καλλιέργειες. Η ύπαρξη λοιπόν του ζαχαρότεπλου και η συνέχιση της καλλιέργειας δίνει πνοή, όσο και αν φαίνεται παράξενο σε κάποιους, και στις άλλες καλλιέργειες. Τι παθαίνουμε σήμερα, τι βλέπουμε να γίνεται σήμερα. Να φεύγουν όλοι προς την καλλιέργεια, μη υπαρχούν στις καλλιέργειες των τέφλων, προς την καλλιέργεια του καλαποκιού, του βαμβακιού, και να επιβαρύνονται αυτές, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά, όχι γιατί λείπει το ζαχαρότεφλο, αλλά γιατί δεν δίνει το ζαχαρότεφλο και αυτό μια εισοδηματική λύση στους αγρότες. Άρα υπάρχει μια καθίζηση, υπάρχει μια υποχώρηση του εισοδήματος και από τις άλλες καλλιέργειες. Αυτό πρέπει να ξεπεραστεί, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση αυτού του τόπου. Αύριο λοιπόν θα πρέπει όλα αυτά συγκροτημένα και τεκμηριωμένα να τα θέσουμε στον Υπουργό και να πάρει τις αποφάσεις. Και βέβαια το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Υπουργός είναι να αλλάξει την σημερινή του πρόθεση και να σκεφτεί έτσι όπως σκεφτόταν πριν δύο μήνες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Ανάπτυξης, αν θυμάμαι τότε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ, ναι, ο κύριος Γεωργιάδης. Και να γυρίσει σε εκείνη τη θέση. Σε μια περιοχή, στην καρδιά του κάμπου της Ελλάδας, δεν μπορεί να κλείνει ένα τέτοιο εργοστάσιο. Δεν θα μπω στη διαδικασία πόσα λεφτά χρειάζεται για να λειτουργήσει. Είναι ζωτική σημασία και πρέπει να λειτουργήσει όσο και αν κοστίζει.
Τώρα, το αν θα κάποιος προτείνει του να δοθούν 5 εκατομμύρια σε κάποιους για να λειτουργήσουν ή να δρομολογήσουν ένα είδος λειτουργίας αυτού του εργοστασίου, είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια οικονομοτεχνική κατάσταση στην οποία εγώ δεν θα πω. Εγώ τονίζω την αναγκαιότητα της λειτουργίας του εργοστασίου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτά έχω να σας πω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και βέβαια θα τα πούμε και στον Υπουργό έτσι όπως πρέπει να τα πούμε. Μάλιστα. Και εγώ και οι πρόσφυγοι των αγροτών. Πολύ ωραία κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πράγματι. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα και έβαλε και μια διάσταση που δεν τη βάλαμε. Σήμερα στον κάμπο, στις αεροτρέες καλλιέργειες, υπάρχει μόνο το καλαμπόκι και το βαμβάκι. Βλέπουμε κάθε χρόνο αυξάνονται τα στρέμματα του βαμβακιού, συνεπία το ότι δεν υπάρχει ανταγωνιστική καλλιέργεια. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως είπε και ο Δήμος. Ένα είναι πτώση της συνδεμένης, διότι ξέρετε πολύ καλά πώς δίνεται με ανάλογα τα στρέμματα κτλ. Και το γεγονός ότι υπάρχουν και ποσότητες αυξημένες, το εκμεταλλεύονται οι οικοκυστές. Τέλος πάντων, είναι αρνητικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ανταγωνιστική ακόμα καλλιέργεια που θα μπορούσε να ήταν το τέφλο. Δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την καλλιέργεια όπως πρέπει, όπως πρέπει να κάνουμε το πρασίνισμα, να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις. Ναι, βγαίνουν προβλήματα πολλά. Έχει φύγει το καπνό, το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Κουρνιά. Ναι. Στο χωριό σας που ήταν η Μητρόπολη του καπνού. Δεν υπάρχει πλέον η καλλιέργεια στο χωριό σας, που το νησί ήταν... Έμεινε το βαμβάκι ανέκαθεν. Μόνο, το οποίο θα καταστραφεί παιδιά και το βαμβάκι. Από την πολλή επιτυχία θα καταστραφεί το βαμβάκι. Μπράβο, ναι. Πολλή επιτυχία. Φτάσαμε πρέπει να υπάρχουν ανταγωνιστικές καλλιέργειες. Τρεις, τέσσερις, όσο πιο πολλές, πέντε, το καλύτερα. Η βιομηχανική ντομάτα έχει φύγει, το καπνό έχει φύγει, το τέφλο αργοπεθαίνει. Μας έχει μείνει ένα βαμβάκι, όπως πολύ καλά είπατε, και ένα καλαμπόκι. Αυτά είναι. Με κόστος παραγωγής σε όλες τις καλλιέργειες πολύ μεγάλο. Και δεν έχουμε άλλες επιλογές. Είναι μονόδρομος. Και κάθε χρόνο όλο και περισσότερο τα έξοδα ανεβαίνουν. Και συρρυκνώνεται αυτό το μικρό εισόδημα που δεν υπάρχει. Είμαστε συνήθως χ ή και πιο μέσα. Δεν υπάρχει εισόδημα. Υπάρχει έτσι κάποια ένδειξη από κάπου ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Πάνω στο... Στη ζυγαρουργία του πλατείου. Ναι. Όχι, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα για να το μαζεύουμε λίγο, δεν είναι θέμα καραθανάς, είναι πολιτικό το θέμα. Έτσι. Εφόσον εμπλέκεται υπουργός, δεν αυτό μπορεί να πει να αποφάσει ο καραθανάς και αυτό που είπε και ο Δήμαρχος. Ευκαιρία είναι αύριο που θα είναι ο Μπορίδης να επανατοποθεί. Η αυτοκριτική δεν είναι κακό πράγμα και για τους πολιτικούς. Έτσι. Είναι ένα θέμα σοβαρότατο, με μεγάλες προεκτάσεις και αρνητικές αν φύγει από εδώ και πρέπει να ξαναειδωθεί. Δεν θα φεθεί στα χέρια ενός επιχειρηματία στην ουσία, ο οποίος θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Καλά θα κάνει, δεν είμαστε. Αυτά είναι θέματα ασκαλλιεργούμενας πολιτικής σημασίας. Παρεμβαίνουν οι υπουργοί. Οι τοπικοί βουλευτές τους έχουμε καλέσει. Από τις εκπομπές που κάνουμε εδώ για τη ζάχαρη, είπαμε να πούν και αυτή μια κουβέντα. Δεν έχουν πει δύο μήνες μία λέξη. Έχουμε και μια παρέμβαση από τον Ρόλο του Καραγιόπουλου. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση λοιπόν. Ρούλης. Ναι, βεβαίως. Έχει ανοίξει το θέμα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Ρούλη, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Θα αρχίσω πρώτα από τον Κουρνιάκο. Κουρνιάκο, γιατί δεν αναφέρει το όνομα Καραμαλής? Το ανέφερε. Το ανέφερε. Τι είπε, η γνωστή οικογένεια. Το ανέφερε. Όχι, είναι κρυψίνο. Δεν το ανέφερε. Εντάξει, δεν το ανέφερε. Τα λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και ήταν αφελείς όσοι πίστευαν, έστω και την πρώτη φορά, και μάλιστα μιλήσατε και με τον πρόεδρο και τη συνεταιριστική τράπεζα. Ποια ήταν αυτή? Ναι. Μιλήσατε, δεν είναι? Ναι. Συνεταιριστική τράπεζα Σερών. Καραμαλής από τις Σέρες, τόσο πολύ αφελείς είναι οι μαθιώτες, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν δηλαδή να τρελαθώ? Απέσω από τη σκάλα. Τόσο αφελείς είναι που πίστεψαν? Είναι δυνατόν, ρε παιδιά? Είναι δυνατόν να πίστεψαν ότι θα γίνει δουλειά και θα δουλέψει το εργοστάσιο ζάχαρη στο πλατή? Λοιπόν, εγώ προτείνω, θα μου πεις τώρα ποιος είσαι εσύ που προτείνεις. Ένας τυποτένιος. Είναι θέμα πολιτικό. Αυτοί που βγαίνουν φωτογραφίες και ονομάζονται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάθε τόσο τους βλέπουμε στα social media, εκεί να απευθυνθούν οι αγρότες
με άγριες μέσα σε εισαγωγικά διαθέσεις να τους οδηγήσουν, ακούγουμε. Ναι. Να τους οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε και να λεγόμαστε με τη γνώση μας ότι είμαστε αφελείς στο θέμα αυτό. Ξεκάθαρα πράγματα. Δυναμικά, οι άμεσα υπεύθυνοι, μάλλον αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν το μήνυμα και θα πρέπει να βάλουν μπροστά τα στήθια, είναι αυτοί που εξέλεξε ο λαός. Σίγουρα, από τη στιγμή που είναι, από τη στιγμή που είναι πολιτικό ρούλι, σίγουρα οι βουλευτές είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος. Ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουμε άλλωστε πρόσφατα τις δηλώσεις και του κύριου Καραθανάση και του αρμόδιου υπουργού, του κύριου Βορύδη, του κύριου Γεωργιάδη, που έλεγε θα ανάψει το καμίνι. Άρα λοιπόν, τι μεσολάβησε στο δίμηνο αυτό και το καμίνι δεν ανάβει. Και πολύ σωστά, εμέσως πλην σαφώς, ηρωνικά ο Νίκος ο Φυλακτάκης, τους απευθύνθηκε ότι δώστε μας 5 εκατομμύρια εμάς και εμείς σας θα το κάνουμε να δουλέψει. Ξέροντας πολύ καλά ο Νίκος ότι δεν κοστίζει 5 εκατομμύρια, όπως είπε ο Στέλιος, με καμιά 200 χιλιάρικα ανοίγει το εργοστάσιο. Έτσι. Και ευκαιρία είναι, σήμερα που είναι ο Βορύδης και θα είναι πιστεύω και όλοι οι βουλευτές εκεί, να δοθεί το μήνυμα όπως πρέπει να δοθεί. Και όχι με χειραψίες και με χαρτιερίσματα και λουλούδια. Λοιπόν. Ξεκάθαρα πράγματα. Ρούλη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που έρχεται. Βλέπετε ότι όλοι όσοι έχουν μιλήσει, όλοι όσοι εμπλέκονται, μιλούν ότι το ζήτημα είναι πολιτικό και πρέπει να τοποθετηθεί στην βάση ακριβώς αυτήν. Ναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τώρα το να αναφερόμαστε σε τεχνικά ζητήματα, Καραθανάσεις, ξέρω εγώ κτλ. Είναι... Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τεχνικά. Εμείς είμαστε καθαροί αγρότες. Όχι, υπάρχει αυτό που επισήμαινε ο Παναγιώτης στην αρχή. Σας χρησιμοποιεί σαν άλωση. Το λεπτό λέει, Καραθανάσεις αγορεύει μπροστά. Αυτό την εικόνα που είδατε. Ακριβώς. Και κάποιοι κακομίληση αυτό ακριβώς και πουλούν το κεφάλι καταπατικά, ναι. Και η κάμερα ζωμάρισε κάτι σκουριασμένα μηχανή. Καλά, εντάξει. Μοτόρια εκεί και τα λοιπά. Τι σκουριασμένο. Ήταν κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, στις αίρες τώρα, δεν με φταίει τώρα. Ούτε είμαι τοπικιστής να μιλάω. Ότι όχι, και αντιλαμβάνω τι λες, Παναγιώτη. Αλλά στις αίρες αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί πρωτοσέλιδο ή στα site, ας πούμε, και επικεφαλίδα, ότι οι αγρότες στην πλατή αποφάσισαν ομόφωνα με τον Καραθανάση να μην λειτουργήσει στην πλατή. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ποιος αποφάσισε ομόφωνα. Γι' αυτό το ότι ομόφωνα η παραγωγή. Εδώ βγάλαμε και τον άλλο να διαφωνούσε και πώς τον έκανε. Πού είχατε χθε. Ο Σάκης ο Πίπας. Ο Σάκης ο Πίπας. Ήταν αυτό και τα παιδιά κάτω σαν δεν μπορούσαν. Εγώ δεν είπα ότι ναι, να κλείσω ο Σάκης. Ποια αποφασίσουν αυτό. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτό. Είναι λίγο στημένη. Όχι λίγο. Είναι στημένη η ιστορία για να φανεί και στην κοινή γνώμη ότι και με τη συνένεση των αγροτών τη. Η μαφία Μπέλα εδώ κτλ. Πάμε στο Λουσάκης Ζακάρο. Κάνουν παιχνίδια πάνω στην πλάτη. Δηλαδή αυτή η προπαγάνδα πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα σοβαρό θέμα αγροτικό που έχει προεκτάσεις διάφορες οικονομικές, κοινωνικές κτλ. Και δύο-τρεις άνθρωποι προσπαθούν με ψεύτικα επιχειρήματα να δώσουν μια ψεύτικη εικόνα στην κοινή γνώμη. Το άλλο θέμα ότι ο καιρός που λέει τώρα και ο Παναγιώτης για τους συναδέλφους των Σερών έχουν μια περισσότερη κουβέντα και μια περισσότερη δουλειά να κάνουν αύριο το πρωί. Ότι μπορούμε να πάμε αύριο και να σπείρουμε σε ρε, οι συνάδελφοι. Ενώ εμείς αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε ότι αν πρέπει να σπείρουμε ή αν μπορούμε να σπείρουμε. Ακόμη και αυτό. Είναι και αυτό. Ακόμη και αυτό. Είναι και αυτό. Και κάποιος άλλος, ενώ αν δούλευε ας πούμε, το εργοστάσιο του Πλατέως, υπήρχαν συναδέλφοι από Δομοκό, από Λάρισα, που σπέραν τέφλα, από το Ομόλιο, συναδέλφοι από Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη. Εμείς εδώ δεν θα είμαστε σήμερα εδώ. Θα ψάχναμε... Θα ήμασταν γιατί και ο καιρό είναι υπέροχο. Βοηθάει και ο καιρό. Δεν έχει κάνει και τι ανάλογε κινήσει τώρα. Πάλι στον εμφανίζεται σαν επενδυτή εντό εισαγωγικών τέλο πάντων. Ούτε σπόρια υπάρχει. Τα σπόρια. Υπάρχει διαμάχη με την διοίκηση τη Ζάχαρη, τα ξέρετε. Τα γνωρίζετε αυτό με τα σπόρια. Γνωρίζω ότι
Τα σπόρια ανήκαν στην βιομηχανία, στην διοίκηση, στην προηγούμενη. Ακόμα, ευτυχώς, νομίζω ότι ανήκουν ακόμα εκεί. Γιατί ανήκουν ακόμα εκεί, αλλά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί εκείνη η διοίκηση. Δεν μπορεί να τα περάσει από KPL να πιστοποιηθούν, ούτε να τιμολογηθούν. Γιατί τα έχει πάρει ο επενδυτής από το πλατή και τα έχει πάει σε δικιά του αποθήκηση. Κάνει κινήσει, δεν μπορεί. Γίνονται πράγματα δηλαδή. Συγχωρείτε, δεν κάνει το μέσα. Δεν νομίζω να είναι σίγουρο αυτό. Μα το είπε ο ίδιος. Δεν το ξέρω αν είναι σίγουρα. Γίνονται διάφορα πράγματα. Εδώ μπαίνουν, βγαίνουν φορτηγά, λένε μέσα. Σκάνδαλο ξεκινάει ότι η Royal Sugar ακόμα χρωστάει χρήματα στη βιομηχανία ζάχαρης. Η εταιρεία που χρωστάει δηλαδή στη βιομηχανία ζάχαρης αγόρασε. Νίκιασε με την οψιόν να το αγοράσει. Δηλαδή μιλάμε τώρα για σκάνδαλα, μεγάλα σκάνδαλα, μικρά. Το ένα πίσω από το άλλο. Τα οποία α πούμε. Σηκώνουμε τα χέρια μα. Αυτό είπε, παιδιά, το αν θέμα δεν δοθεί πολιτική, όπως το λέτε, όπως το είπατε εδώ, όπως το αποτέλεσμα βγήκε από το στούντιο είναι ότι αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση για να λειτουργήσει η κατάσταση όλη, όχι, δεν θα πω πλατή οι Ισέρες, για να λειτουργήσει σωστά, δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα σωστά. Θα σβήσει αυτή η καλλιέργεια και πάμε και από όλη την Ελλάδα. Γιατί και οι Ισέρες μπορεί να λέμε εμείς ότι είναι τυχεροί, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να κρεμαστούν και αυτοί. Βέβαια. Βεβαίως. Και να το σηκώσετε το θέμα ψηλά και για άλλους λόγους. Να μην μπλέκονται με ευκολία οι πολιτικοί σε τέτοιες αμφιλεγόμενες καταστάσεις, γιατί αυτό θα, κάποια στιγμή θα ξεσπάσει σκάνδαλο μεγάλο με αυτή τη σύμβαση. Να το ξέρετε αυτό. Ακόμα περισσότερο. Έχουν γίνει παρατράγουδα. Και να αρχίσουν να συνειδητοποιούν οι πολιτικοί ότι πρέπει πρώτα να ερευνούν σωστά, να συμβουλεύονται εκεί που πρέπει να συμβουλευτούν και μετά να λαμβάνουν ευθύνες. Θα ήταν ο Πρωθυπουργός και θα είχε εξαγγείλει εδώ ο Πρωθυπουργός. Θα ήταν ο Μητσοτάκης, δεν καταλαβαίνετε. Δεν ήρθε, παιδιά, να ξέρετε για ποιο λόγο. Φοβήθηκαν. Όχι, θα εξήγηλε το άνομα. Φοβήθηκε τυχόν. Και τον φέρνει να μιλήσει τώρα με ποιον. Φοβήθηκαν τυχόν τη δράση των αγροτών που θα υπήρχαν εκεί πέρα. Μήπως γιουχάρουν τον. Μήπως είναι στελέχη δεν, είμαστε, ΣΥΡΙΖΑ... δεν είναι τέτοια. Όχι, φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν. Δεν είναι τέτοια όχι, γραμμή μας οποιοδήποτε πολιτικό. Δεν υπάρχει. Δεν είπα εγώ για εσάς, Νίκο μου. Λέω και τι, καλά που φυλάχθηκε και φοβήθηκαν. Δηλαδή... Σήμερα θα αναφέραμε το θέμα του Πρωθυπουργού. Δεν θα λέγαμε ο Άδωνης, θα λέγαμε ο Μητσοτάκης. Θα βγάζαμε το βίντεο του Πρωθυπουργού που θα έλεγε θα ανάψει το καμίνι. Χωρίς αυτό ο άνθρωπος ή τίποτε. Θα τον παρέσαιναν δηλαδή σε μία πατάτα όπου θα βγαίναν σήμερα τα κανάλια και θα βγάζανε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν δύο μήνες. Και θα του λέγανε δεν ήξερες τι έλεγες. Καταλαβαίνετε και πρέπει αυτό να το επισημάνετε αύριο στην συνάντηση που θα έχετε με τον κύριο Βορύδη. Λοιπόν, να το επισημάνετε ότι παραλίγο θα έπεφτε στη λούμπα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Για τα συγκόμεστα να πούμε λίγο. Να πούμε λίγο τα συγκόμεστα. Μια άλλη αναλήθεια. Σαπίζουν στα χωράφια τα τέφλα. Μια άλλη ασάφεια. Που είπαν ότι θα πάνε κάποιες ποσότητες για βιοαέριο, κάποιες για άλλες δεν ξέρω τι θέματα. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έγινε και τίποτα αυτό. Σαπίζουν τα τέφτρα στα χωράφια. Με κόστος πολύ μεγάλου συναδέλφου αγρότες που τολμήσαν να βάλουν τέφτρα φέτος. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, σαπίζουν τα χωράφια και δεν ξέρουν οι ανθρώπινες η απόγνωση. Τα περισσότερα βέβαια έχουν χαλαστεί. Από ό,τι μας έχει πει ο πρόεδρός μας, γιατί ο Σάκης, ο Μπίμπας είναι γύρω στους 9-10.000 στρέμματα στην κεντρική Μακεδονία, τα οποία έχουν χαλαστεί. Δεν ξέρω τώρα κάποιοι άλλοι. Άλλου θα βγάζει, θα πετάει στο κανάλι, άλλου θα πετάει. Σαπίζουν στα χωράφια. Σαπίζουν και μέσα στο χωράφι. Θα είπαν θα τα κάνουν βιοαέριο. Έτσι. Μεγάλη ασάφεια γι' αυτό. Μεγάλο ψεύδι. Δεν υπήρξε καμία βοήθεια ενώ υποσχέθηκε ο Καρθανάς και άλλοι και ότι θα οδηγηθούν. Και ο Άδωνης το είπε. Δηλαδή θα οδηγηθούν στι βιομηχανίε βιοαερίου κτλ. Για να καλύψουν κάποια έξοδο. Λόγω δεν είναι αυτό. Όπως επίσης υπάρχει μια αμφισβήτηση τώρα και για την συνδεμένη. Δεν ξέρω. Φυσικά μέχρι να κατευθυνθούν τα χρήματα. Παναγιώτη, ξέρεις μέχρι να κατευθυνθούν τα χρήματα υπάρχει αμφισβήτηση. Όλα είναι στα λόγια. Δεν είναι υπάρχει στα λόγια. Όλα. Μου το είπε και δεν το πίστευα. Αλλά αφού υπέγραψε ο Βορύς, υπάρχει τεχνικό θέμα. Μέχρι υπάρχει, να πούν τα χρήματα είμαστε σε κρεμότητα. Εκτίθενται δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάποιο ουσιαστικό λόγο. Το θυμάστε ότι είχαμε αργήσει να πληρωθούμε και μας δώσαν συνδεμένη μόλις είχαμε γυρίσει από τον μπλόκο της Θεσσαλονίκης της έκθεσης. Ναι. Αρχίσαν να έρχονται μηνύματα, μπορείτε να το δείτε σε κάποιο βίντεο. Θυμάμαι, είχαμε κάνει μια κουβέντα τότε μαζί τηλεφωνικά. Θυμάμαι, Νίκο. Λοιπόν, είπαμε πολλά για τη ζάχαρη. Θα ξαναγίνει, δεν σας διακόπτω τώρα, θα ξαναγίνουν και συνέχεια τα Δευτέρα. Με επιτρέπετε λίγο να πω ότι είναι ένα κουβάρι τόσο πλεγμένο που δεν υπάρχει περίπτωση να το ξετυλίξουμε ποτέ. Χρειαστούμε χρόνια να συζητάμε. Γιατί έγιναν λάθος πολιτικές εδώ και χρόνια γίνονται. Εδώ και δεκαετίες γίνονται λάθος, ακολουθούνται λάθος πολιτικές. Θα πούμε και λίγο για το παρελθόν. Για τη ζάχαρη. Άλλη και αυτές οι λάθος πολιτικές συνεχίζουν. Ζάχαρη, διότι βγαίνουν στοιχεία. Συνεχίζουν να ξεκινούν τρομακτικά.
Εμείς των αγροτών. Εμείς θα είμαστε μαζί σας αύριο εκεί, θα το καλύψουμε δημοσιογραφικά όλο το. Νομίζω αξίζει αυτό. Και για το Ροδάκινο να είστε εκεί. Βεβαίως θα είναι. Ναι. Μα τι γίνεται. Το Βάκη περιμένουμε ακόμα να μας πούνε οι κουκιστές ότι θα είπαν θα δώσουν κάποια χρήματα εξτρά στα ξερά βαβάκια, αυτά που πήραν ξερά και στα υγρά βαβάκια. Αυτό ξέρουμε μέχρι σήμερα. Στην Κουρνοχαρά πήγαμε που έκανε το κουκιστή. Δεν πήγαμε στην Κουρνοχαρά γιατί είμαστε τροφαντούλιδες. Μας έχουν πει τροφαντούλιδες είμαστε. Για λόγους δίαιτας δεν πήγε. Και για λόγους δίαιτας και για λόγους ηθικής. Το δεύτερο με διαφέρει. Λέγανε κάτι συνάδελφοι. Αυτοί κάνανε μια παροιμία, μας δώσανε, πώς λέει, δώσανε μια ελιά και πήραμε ένα τελική λάδι. Κάπου δείτε, αντιλώ, σωστά την παροιμία, αντιλώ. Ξέρεις πώς σου είδα εγώ εκεί πέρα. Υπάρχει ένα σύνδρομο του στη Στοχόλμης, λέγεται. Όπου το θύμα, η βιαστήσα μάλιστα, ερωτεύεται το βιαστή. Αυτό είδα και στο Καραγιώργο το χώρο, ότι έκανε την Γουρνοχαράγη. Τα θύματα και οι θύτες αγκαλιά. Τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν γνωρίζουμε το θέμα αυτό, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Δεν γνωρίζει, όλο δεν γνωρίζει. Μα και όλα τα ξέρει. Δεν είναι πολύ καλά με τα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν στενάχωρο για εμάς από ποια άποψη. Ότι καθίσαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση την οποία θέλαμε να τη δημοσιεύσουμε σε πανελλαδικά μέσα για να δουν, για να ακουστεί ότι το βαβάκι στην Ημαθία δεν είναι όπως είναι στη Θεσσαλία. Δεν θα πληρωθεί τελικά όπως στη Θεσσαλία. Κάναμε, ας πούμε, μια προσπάθεια. Αν ήταν λαθασμένη, ήταν λαθασμένη, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Και την επόμενη μέρα, μετά από δύο μέρες βασικά, ενώ κάποιοι μας έλεγαν συγχαρητήρια, καλά κάνατε που το δώσατε θέμα σε πανελλαδική ευέλεια το ζήτημα, μετά την επόμενη μέρα βλέπουμε αυτό που σχολιάζει ο Στέλιος, ας πούμε, και ήταν κάπως στενάχρονο. Σας πω πέντε πόδια, λογικό. Τώρα ο κάθε ένας... Αυτό που λέει ο Στέλιος τώρα το λέει χαρτολογώντας, σας κόπηκαν τα πόδια. Κάθε ένας επιλέγει να κάνει αυτό που νομίζει, κάθε σχέση έχει κάποιον... να κάνει με την τσέπη του, δεν ξέρω. Μπορεί κάποιος να έχει υποχρέωση... Κάτι συλλογικότητα πρέπει να υπάρχει όμως, στοιχειώδη, από όλους. Και να παρουσιάσει εκεί πέρα γιατί έχει προσωπική σχέση ή οτιδήποτε άλλο. Σχέση του καθενός είναι διαφορετική έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν έχει το Βάκη καλή πορεία. Όπως είπα και πριν, θα χαθεί από την πολλή επιτυχία. Από την πολλή επιτυχία θα καταστραφεί κάποια στιγμή. Η τεχνογνωσία μας, ο καιρός, οι συνθήκες είναι πολύ ιδανικές. Τις τελευταίες 3-4 χρονιές θα μπορούσα να πω. Λένε ότι η μερική χρονιά ήταν φέτος εξαιρετική. Φυσικά ήταν φέτος εξαιρετική η χρονιά. Σπάσατε ρεκόρ. Αλλά όχι η περσινή ήταν άσχημη, η προπέρσινη. Είναι καλές οι χρονιές. Καλό φθινόπωρο. Συγκουμίζουμε 15-20 μέρες πριν. Μπαίνω μέσα στο Σεπτέμβριο και συγκομίζουμε πολύ νωρίς. Οπότε δεν έχουμε τον καιρό, το φοβόμαστε πολύ λίγο, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια. Επίσης, δεν είμαστε μάντες, ούτε θείοι να τα βάλουμε τον καιρό. Αλλά βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, προσωπική μου άποψη, ότι πάμε πολύ καλά. Πολύ καλά. Μας βοηθάει ο καιρός, η προημότητα, όλα αυτά. Τεχνογνωσία που έχουμε. Και το πληρώνουμε στις χαμηλές τιμές. Χαμηλές τιμές. Το κέρδος αυτό. Ό,τι κερδίσουμε, ναι, από το τέτοιο το χάρτη. Γίνεται συμψηφισμό. Κάθε μετερίζει φέτος, κάθε αγρότης έχει χάσει πολλές χιλιάδες ευρώ. Έτσι. Ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του κάθε αγρότη. Ναι, εξαρτάται. Εννοείται. Άλλο με 10 τόνους, άλλο με 100, ναι. Άλλο με 500. Και βγαίνουν και λένε οι συνάδελφοι από άλλα επαγγέλματα ότι παίρνουμε επιδοτήσεις, παίρνουμε πράγματα. Αυτά να τα ακούσει λίγο ο κόσμος και νομίζουν ότι και οι επιδοτήσεις που παίρναμε παλιά άρχισαν να μειώνονται κατά πολύ. Μειωθήκαν πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο επενδυτικό. Εμείς θέλουμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Αυτό θέλουμε. Ένα πράγμα έχω να πω και το λέω πολλές φορές από τα μικρόφωνα της εκπομπής. Ο γιατρός θέλει να κάνει το παιδί του να το κάνει γιατρό. Ο δικηγόρος θέλει να το κάνει δικηγόρο. Δεν θυμάμαι κανέναν αγρότη να ήθελε να κάνει το παιδί του αγρότη. Εκτός αν δεν μπορούσε με τα γράμματα και οπότε αναγκαστικά. Εκτός αν αγαπούσαν όπως εμείς, εγώ ο Παναγιώτης και πολλοί συνάδελφοι. Που είμαστε πολύ λίγοι σε νεαρή ηλικία, κάτω των 50 πλέον στα χωράφια. Θα μείνουμε πολύ λίγοι αργότερα. Εκτός αν το κάνω από συνέστημα και από αγάπη στη γη. Ελάχιστη. Και στην αγροτιά. Ελάχιστη. Ελάχιστη. Έτσι, ελάχιστη. Θέλω να πω δηλαδή ότι όχι γιατί το αγροτικό επάγγελμα είναι κάτι το τρομερό ή τρομακτικό, αλλά όταν δεν έχεις έσοδα, δηλαδή όταν δηλαδή έχεις μια περιουσία, δηλαδή πρέπει να έχεις ο εξοπλισμός. Για να καλλιεργήσει 100 στρέμματα, πρέπει να έχεις μηχανήματα τουλάχιστον 150.000-200.000 μηχανήματα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι πρέπει ακριβώς. Να έχεις 200.000 σε μηχανήματα.
κάθε χρόνο πρέπει να βάλεις 10-15.000, για τα 100 στρέμματα μιλώ τώρα, έτσι, να βάλεις έξοδα προκαταβολικά. Και ζήτημα αν θα πάρεις 20-25 μεικτά, που σημαίνει δηλαδή κέρδος 7-8 χιλιάρικα. Δηλαδή με 200.000 μηχανήματα, στην καλή των περιπτώσεων, παίρνεις 7-8 χιλιάρικα κέρδος. Εσύ στην τράπεζα να βάλεις, θα τα πάρεις αυτά. Οπότε, δεν αξίζει. Σαν επένδυση δεν αξίζει. Μα αυτό, το λες δηλαδή, σαν επένδυση δεν αξίζει. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και είπα λίγο πριν ότι ο γιατρός θέλει να κάνει το παιδί του γιατρό, ο δικηγόρος, ενώ ο αγρότης, δεδομένου ότι δεν έχει και οικονομική απολαβή. Εγώ λέω μία φορά στη ζωή μου, όταν τα χωράφια στέλνουν τα μετά. Είναι 7-8 χιλιάρικα κέρδος. Στέλνουν. Έγα μου. Λοιπόν, μία φορά στα 15 χρόνια που ήμουν καθαρά αγρότης, μία χρονιά πήραμε χρήματα. Και λέω ότι αν θα έπαιρνα κάθε χρόνο πάνω κάτω εκεί τα χρήματα, δεν θα έφευγα από τα χωράφια. Yeah. Ήταν τη χρονιά που και πήραμε, γιατί ήταν το 91. Είχαμε δώσει τα ροδάκινα στην Τελμόντε. Η Τελμόντε τότε δεν έκανε τις περικοπές που κάναν οι άλλες βιομηχανίες, που βάζανε, υπογράφανε 60 και έπαιρναν 45. Η Τελμόντε 60 υπογράψαμε, 60 έτσι. Πιάνει, χαλάζει σε όλη την περιοχή εκτός από το Καμπουχώρι και κάνα δυο άλλα χωριά εκεί. Παίρνουμε τότε το 91 120 στα Five Brine τιμή. Λοιπόν, στα Five Brine και στα Fairlight πήραμε από 120, τότε 120 δραχμές. Λοιπόν, γιατί δεν είχε ροδάκινα, και πήραμε κάποια λεφτά. Mm. Και αυτό πήραμε γιατί? Επειδή καταστράφηκε άλλη περιοχή. Όχι. Σύντομα υπήρχαν. Κάποιος άλλος αυτή τη χρονιά τη θεωρείται σαν καταστροφική, εσύ τη θυμάσαι σαν. Ναι, ναι, ναι. Απλά έτυχε σε εμάς και είπα γιατί πήραμε χρήματα. Γιατί καταστράφηκαν κάποιοι άλλοι. Σε διαφορετική περίπτωση τα επόμενα χρόνια και τα προηγούμενα λεφτά δεν πέραμε. Ίσα-ίσα. Γι' αυτό το λόγο και λέω ότι ο αγρότης, αυτός που δεν ξέρει, είναι, ακούει νούμερο ότι πέραν το στρέμμα λέει πέραν 500 ευρώ. Α, 500, 600 στρέμματα, 50 χιλιάρικα. 6, 10 χιλιάρικα, λέει 40 χιλιάρικα. Πρέπει να είσαι και τυχερός σε αυτή τη δουλειά. Έτσι, δεν αρκεί να είσαι γεωπόνος, οικονομολόγος, μηχανολόγος, να έχεις αντίληψη της καλλιέργειας. Παναγιώτη, πρέπει να είσαι, ο Εβραίος λέει, να ξυπνάς πρωί, να κοιμάσαι αργά. Πρέπει να είσαι και τυχερός. Ο Εβραίος τι λέει? Να έχει σκέπαστρο. Ο αγρότης δεν έχει σκέπαστρο. Τα λέει όλα αυτό. 24 ώρες το 24, δεν δουλεύουν οι αγρότες, λέει. Ναι, καλά, εντάξει. Δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι, το χειμώνα κάθονται. Να σπάει 3 μήνες να δουλέψει. Εγώ θα σου πω 3 μήνες, να σπάει. Να σπάει. Αυτός που λέει πολύ απλά, πες του. Έχουμε και συναδέλφους από άλλα επαγγέλματα που μας λογοκρίνουν, δεν πειράζει, δεν είναι. Έτσι. Τίποτα δεν έγινε τυχαίο πάνω στη γεωργία. Δεν είναι αυτό που είπε και ο Παναγιώτης. Θέλει να έχεις πάρα πολλές γνώσεις. Απεριόριστες. Και την τύχη μαζί σου. Πάνω πολλά. Έτσι. Είναι η τύχη σε μας. Ο Νίκος Φελαχτάκης λέει θα κόψει ο Βασιλόπουλος Λεωφορείδης, λέει, και θα αποζημιώσει τους τεφτολοπαραγωγούς. Λοιπόν. Το χαλαρώσαμε λίγο και εξεπίτηδε στο θέμα που σου έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο, 6 ώρα το απόγευμα, ο κύριος Βορύδης στην Ημαθία, στο ξενοδοχείο Εγέστα είναι. Όχι, στο Δημαρχείο. Α, στο Δημαρχείο, σωστά. Στο Δημαρχείο, ναι, 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 ναι. Στο Δημαρχείο θα είναι. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε δυνατότητα και ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε εμείς για την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. ΑΒΕΝ FM, Κεντρική Μακεδονία, από τους 97 και 7.